Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου και πάμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πρώην Υφυπουργό Μεταφορών, για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Παγκρατζά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Βλέπουμε πάντως την τελευταία περίοδο και ειδικά τις τελευταίες μέρες τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, εν όψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης της 25 Ιουνίου, να ζητάει καθαρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για το σχηματισμό μιας ισχυρής κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας. Ένα πρώτο σχόλιο δικό σας θα ήθελα, γιατί ανεβαίνει τελικά η πολιτική αντιπαράθεση και τη βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μεταξύ αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παγκρατζά, ο ελληνικός λαός μας έδωσε τη νίκη. Κερδίσαμε δηλαδή τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Τώρα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την επιλογή αυτή. Άρα αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το αυτονόητο. Χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Και σας θυμίζω, αν και νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός το ξέρει αυτό, και ήταν ένας από τους λόγους της επιβράβευσης στη Νέα Δημοκρατία, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπα ό,τι είπανε το έκαναν, το υλοποίησαν και μάλιστα και αρκετά περισσότερα τα οποία δεν είχαν πει. Άρα είναι λογικό τελείως ο πρώην Πρωθυπουργός και ο μελλοντικός Πρωθυπουργός να ζητάει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Έτσι θα κερδίσει η Ελλάδα, θα κερδίσουν οι Έλληνες πολίτες, θα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές κατέγραψε μια ιστορική νίκη, στο Μάιο. Οι εκλογές όμως, αυτό που λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, πια λέει ότι τις 25 Ιουνίου είναι άδειες. Σας φοβίζει, κύριε Παπαδόπουλο, ότι αυτή η σιγουριά της πρωτιάς μπορεί να επιδράσει αρνητικά? Αν και μέχρι στιγμής τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και την τελευταία δημοσκόπηση που έχω, είναι πάλι ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε κάτι. Καταρχήν δεν μας φοβίζει τίποτα. Αυτό που μας φοβίζει όμως είναι ότι πρέπει να μην επαναπαυθεί κανείς. Ναι. Και το λέω αυτό όχι γιατί μπορεί να αλλάξει το διακύδευμα της κάλπης ή των εκλογών, αλλά γιατί η επανάθαψη, η αδιαφορία, η απόλυτη βεβαιότητα μπορεί να είναι αιτία που να υπάρχει μικρότερο ποσοστό αυτό που θα ψηφίσουμε. Άρα γι' αυτό λέμε ότι η κάλπη πρέπει να ξαναγεμίσει. Το έχει πει δυνατά ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και άρχισαν να το λένε τώρα και άλλοι, αρχή των άλλων κομμάτων. Έχουν καταλάβει πριν τι πρόκειται. Άρα δεν μας φοβίζει κάτι, δεν επαναπαυόμαστε, συνεχίζουμε τη δουλειά που κάναμε, συνεχίζουμε να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε με τους πολίτες, αναλύουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο νομίζω ότι έχουν καταλάβει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Άλλωστε η διαφορά που έδωσε μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει να το πω αυτό, ναι, δεν την περίμενε κανείς. Κανείς δεν την περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά. Υπάρχει περίοδο να δούμε επίπεδο ανατροπής. Για ακούμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε ότι δεν θα υπάρχει αυτό το ποσοστό και θα υπάρχει ανατροπή στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε κάτι. Ο ελληνικός λαός στις 25 Ιουνίου θα ψηφίσει για να εκλέξει κυβέρνηση. Ναι. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται εάν θα εκλεγούν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι εκλογές για να εκλέξουμε αντιπολίτευση. Είναι εκλογές για να εκλέξουμε κυβέρνηση. Και νομίζω ότι ο κύβος ερήφθη. Αρκεί να μην υπάρχει επανάπαυση, να μην υπάρχει αδιαφορία. Να είστε, ωραία. Τώρα, επειδή έχει ανοίξει μια αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες για τα προγράμματα των δύο κομμάτων, τι διαφορετικό έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Και εδώ έχει ανοίξει ένα θέμα να πάνε να κοστολογηθούν και τα δύο προγράμματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και εκεί βλέπουμε μια αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει μέχρι και για πλαστά έγγραφα που παρουσίασε ο κύριος Σκέρτσος κλπ. Τι διαφορετικό έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ? Και αυτό που ζητάει σήμερα ο πολίτης είναι αν θα υπάρχουν φόροι, αν θα βάλετε φόροι την επόμενη μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί για φοροεπιδρομή μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα δύο προγράμματα είναι σε δύο διαφορετικές λογικές. Μάλιστα. Και τι εννοώ. Ζήσαμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, είδαμε πώς διαχειρίστηκε 4,5 χρόνια την εξουσία που είχε και ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Αυτό είναι η μία λογική. Ναι. Και είναι, όπως τη λέμε εμείς, η λογική της οπισθοδρόμησης. Η δεύτερη λογική ποια είναι?
είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είπα και πριν. Είπε 10 πράγματα και έκανε 15. Για τα προγράμματα θα σας θυμίσω ότι ο πρώτος που ζήτησε να κοστολογηθούν τα προγράμματα αυτά ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να κοστολογηθούν. Και βλέπουμε λοιπόν προγράμματα τα οποία όταν τους ρωτάς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μας από πού είναι τα χρήματα αυτά τα οποία προβλέπονται για το πρόγραμμά σας το Α, το Β, το Γ, δεν απαντά κανείς. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα κοστολογημένο. Το έχουμε πει κατά επανάληψη. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός κατά επανάληψη. Έχει πει κατά επανάληψη ότι δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη φορολογία. Και ακούμε τώρα τη φαγωμάρα της αντιπολίτευσης. Άλλο κόμμα να λέει ότι θα αυξήσει τον έμφυα. Άλλο κόμμα να του ξεφεύγει και να είναι μαρτυριάριδες και να λέει την αλήθεια σε αυτά τα οποία κρύβουν πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Βακρατσά, οι Έλληνες πολίτες έχουν πλέον ξεκάθαρη εικόνα. Και για τα προγράμματα, και για την κοστολόγηση, και όχι μόνο αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, και οι απλοί πολίτες καταλαβαίνουν ότι υπήρχε ένας μύθος πίσω από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ένας μύθος, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, σε πολλά σημεία και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πραγματικά ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι άλλα λέει το ΠΑΣΟΚ σήμερα και άλλα αλλάζουν μετά. Ακούσαμε κάποια στελέχη τους να μιλάνε και για τον ΕΦΙ και για φορολόγηση. Δεν το λέω. Τελικά το διόρθωσαν μετά όμως, ότι δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Δεν το λέω εγώ. Λέω αυτά τα οποία και εγώ και εσείς και όλοι οι συμπολίτες μας παρακολουθούν στις διάφορες συνεντεύξεις οι οποίες γίνονται. Ακριβώς αυτό που σας λέω, αυτό έχουν παρακολουθήσει όλοι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Υπάρχει, βλέπουμε, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι ή αυτοδυναμία ή τρίτες εκλογές τον Αύγουστο. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι και στις μετρήσεις βλέπω πολλά κόμματα μέσα. Για επτακομματική μέχρι και οκτακομματική βουλή, κύριε Παπαδόπουλε, και την εμφάνισαν ως νέο κόμματος νίκη, η οποία παίρνει από όλα τα κόμματα ψήφους. Να σας θυμίσω ότι πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εμείς θέλουμε αυτοδυναμία. Γιατί θέλουμε αυτοδυναμία? Όχι βέβαια για το αστείο επιχείρημα που ακούγεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα με το άγχος που έχει, με την αγωνία που έχει, με την απίστευτη κατρακύλα την οποία υπέστην, βρίσκεται σε ένα πανικό. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θέλω αυτοδυναμία για να μπορέσω να κυβερνήσουμε τη χώρα και να αλλάξουμε αυτό το οποίο είχαμε πει κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Παρόλα αυτά που συνέβησαν, τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα, τα ενεργειακά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας με τον COVID, ο πόλεμος Ουκρανίας, παρόλα αυτά που συνέβησαν, γίνανε πάρα πολλά βήματα για την αλλαγή της λογικής στο κράτος και στην κοινωνία μας. Αυτό για να συνεχιστεί πρέπει να έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση. Και δεν λέμε τίποτα παραπάνω από αυτό. Γιατί, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ενώ υπήρχε η λογική των συνεργασιών, αυτή χάθηκε στη διαδρομή. Κάποιοι νόμιζαν ότι αν την απορρίψουν θα φέρουν θετικά αποτελέσματα για το κόμμα τους και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το είδαμε. Η δίθεν λογική της αριστεράς, της εργασίας της αριστεράς, που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ένας χάρτινος πύργος, ο οποίος διαλύθηκε ακριβώς μετά από το debate το οποίο είχε γίνει. Άρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση συνεργασίας. Άρα, εάν θέλουμε η χώρα να κυβερνηθεί σοβαρά, να έχει αποτέλεσμα αυτή η διακυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία. Εγώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνουν εκλογές τον Αύγουστο ή δεν ξέρω τι, αλλά αυτό που είμαι απόλυτα σίγουρο. Το είπε, γιατί ίσως κάτι βλέπει, δεν ξέρω. Αυτό που είμαι απόλυτα σίγουρο είναι ότι αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η χώρα για να εδραιωθεί, για να παραμείνει ισχυρή όπως έγινε τα τελευταία 4 χρόνια, θέλει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτή είναι η παράκλησή μας ως συμπολίτες, να συμμετέχουν πάλι στις εκλογές, να μην αδιαφορήσουν, να μην θεωρήσουν ότι έχει λήξει. Κάθε κάλπη είναι μια καινούργια κάλπη. Άδειασε. Κάθε εκλογή είναι μια καινούργια εκλογή. Άρα θέλουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, μια ισχυρή Ελλάδα, μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Πριν πάμε για να ακούσουμε και το τελευταίο σας μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες εν ώψη των εκλογών, να έρθω και σε κάποια άλλα ζητήματα όσον αφορά και την θέση σας ως Υφυπουργός Μεταφορών το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και θέλω να μείνω και να ξεκινήσω από το ζήτημα ότι επιτέλους, μετά από σχεδόν 2, 2,5, 3 μήνες,
άνοιξε η γέφυρα των Σερβιών. Διαβάζοντας προχθές άμασα τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αποκατάσταση της γέφυρας των Σερβιών. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εργασίες με τη συνδρομή του Υπουργείου, που ήσασταν υφυπουργός και τη δική σας. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω, μετά από καιρό και με πάρα πολλές αντιδράσεις των πολιτών, γιατί έκλεισε και την ταλαιπωρία που υπήρχαν, άνοιξε η γέφυρα του Σερβιών. Θα μεταφέρω λίγο το. Τι έγινε όμως εκεί. Θα μεταφέρω λίγο το επιτέλους. Το επιτέλους δεν είναι για τους 2-3 μήνες που γινόντουσαν οι εργασίες. Το επιτέλους είναι ότι μετά από τόσα χρόνια κάποιος ασχολήθηκε για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Ναι. Αυτό είναι το επιτέλους. Οι 2-3 μήνες δεν ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα με την βλάβη την οποία υπήρχε και την αποκατάσταση που έγινε. Και λέω ότι ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί μόλις ο Περιφερειάρχης κάναμε ένα ραντεβού στο Υπουργείο, άμεσα την επόμενη μέρα κιόλας βγήκε το ποσό κατ' εξαίρεση για τη γέφυρα των Σερβίων. Αυτό είναι η άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης, μόλις εζητήθη από την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη. Τώρα, νομίζω ότι έγινε μια σοβαρή δουλειά. Δεν είναι για να παίζουμε ούτε να πολιτικολογούμε. Εκεί όμως που χρειάζεται να καυτηριάζουμε είναι ότι επί τόσα χρόνια κανένας, και ενώ την Περιφέρεια, κανένας δεν ασχολήθηκε με τον τομέα αυτό. Και το έχω ξαναπείτε άλλη φορά και θα το ξαναπώ, χωρίς να αποποιούμε καμία ευθύνη, αλλά οι γέφυρες ανήκουν στις περιφέρειες. Άρα οι περιφέρειες είναι αρμόδιες για αυτά που χρειάζονται, τις παρεμβάσεις και ό,τι ακριβώς χρειάζεται, και τον έλεγχο. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Και επιτέλους έγινε τώρα, μετά καθυστέρηση τόσων ετών. Είστε ικανοποιημένος τουλάχιστον, γιατί κάνατε κάποιες παρεμβάσεις, δόθηκαν κάποια χρήματα και πώς θα πάει το έργο τώρα από εδώ και πέρα. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος όταν ολοκληρωθεί το έργο. Μάλιστα. Σήμερα στη γέφυρα επιτρέπεται να υπάρχει διέλευση των γεωταχή αυτοκινήτων. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα ενταθεί περισσότερο τον επόμενο καιρό με τα φορτηγά τα οποία θα χρειαστεί να μεταφέρουν τα προϊόντα από το Βελβεντό ή από οπουδήποτε αλλού, και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία συνεχίζουν να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο. Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν οι επεμβάσεις που θα γίνουν στη γέφυρα και δοθεί πλήρως σε κυκλοφορία, τότε θα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και εμείς, αλλά και οι συμπολίτες μας. Άρα είστε ικανοποιημένος τουλάχιστον. Πότε βλέπουν να ολοκληρώνονται οι εργασίες, κύριε Υπουργέ, δηλαδή από την εμπειρία σας και από ό,τι γνωρίζετε. Τώρα θα μου πείτε, το έργο το έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει εμπειρία σε αυτό. Θα πρέπει να ενημερωθούμε από την Περιφέρεια σε τι στάδιο βρίσκονται οι εξελίξεις των εργασιών οι οποίες γίνονται. Δεν θέλω να απαντήσω κάτι. Υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά του Κασαπίδη προς εσάς και στους άλλους συναδέλφους σας. Το οποίο πιθανόν να μην ισχύει. Οπότε, μόλις υπάρξει ενημέρωση, θα έχω τη δυνατότητα να σας απαντήσω. Υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά του κυρίου Κασαπίδη προς εσάς και στους συναδέλφους σας για το τι μελγενέστε με το. Όσες φορές ζήτησα ενημέρωση, την είχα. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, ποιο είναι το δίλημα αυτών των εκλογών και ποιο μήνυμα στέλνετε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης? Μία έδρα στις 21 Μαΐου για τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερες διεκδικεί πλέον η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, κύριε Υφυπουργέ. Καταρχήν μου δίνετε τώρα την δυνατότητα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας, που για ακόμη μια φορά με τίμησαν με την ψήφο τους, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τίμησαν τη Νέα Δημοκρατία με ένα μεγάλο ποσοστό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να πω ότι συνεχίζουμε μαζί τη δουλειά την οποία έχουμε ξεκινήσει και το έργο το οποίο κάνουμε. Έχω μια ειλικρινή, καθαρή σχέση, πολλές φορές όχι πολύ αριστή, αλλά ωφέλιμη με τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το οποίο τηρώ όλα τα χρόνια πολιτεύομαι. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί καμία ψήφος για τις εκλογές 25 Ιουνίου. Για να δώσουν τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που προχωράει το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς να απομονώνει ή να ξεχωρίζει τι ψήφισε ο Α, ο Β ή ο Γ. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι με μια κυβέρνηση που άλλοι τη συμπαθούν, άλλοι δεν τη συμπαθούν. Ναι, σωστά, ναι. Αλλά μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από όλους ότι κάνει δουλειά. Ότι δεν έχει κοροϊδέψει τον κόσμο, ότι έχει προχωρήσει βήμα-βήμα, ξεπέρασε τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν και συνεχώς δημιουργεί. Και βάζει την Ελλάδα να πρωτοπορήσει σε σχέση ακόμα και με πολύ πιο ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα την περίοδο
19-23 πρωτοπόρησε σε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και με τις προτάσεις που έκανε και με τις κινήσεις που έκανε και με την αλλαγή του κράτους σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος που θα εξυπηρετεί τον Έλληνα πολίτη στις δυσκολίες που δημιουργούνται. Άστε. Θα δούμε να ανεβαίνουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια κοινότητα Κοζάνης. Και αν ξεκινήσατε τις περιοδίες και εσείς και οι συνάδελφοί σας για την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 25 Ιουνίου. Εννοείται ότι έχουμε ξεκινήσει τις περιοδίες, αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι αυτό που δείχνεις πάντα προς τα έξω. Mm-hmm. Αν κάνεις περιοδίες, αν μιλάς, αν εμφανίζεσαι. Το θέμα είναι και η ουσιαστική δουλειά που γίνεται πόρτα-πόρτα. Αυτό είναι που φέρνει το πιο σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι που έχει την προσωπική σχέση με τον πολίτη και εκεί φαίνεται και ποιος πραγματικά ασχολείται με τις εκλογές. Αισιόδοξος θα κερδίσουμε θα κερδίσετε κι άλλη έδρα, κύριε Παπαδόπουλε, μπορεί και τρίτη. Ο στόχος μας είναι... Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η έδρα ήταν στη Νέα Δημοκρατία 21 Μαΐου, αλλά στις 11 η ώρα το βράδυ άλλαξε και πέρασε στα χέρια του Κουκουέ. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, με έχει τιμήσει κατά επανάληψη ο συμπολίτης μας. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Είναι η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει και μία και δύο και τρεις έδρες. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα πολεμήσουμε να κάνουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε μέχρι και τις εκλογές. Επίσης θέλω να πω ότι τώρα, ναι, σε λίγο ξεκινάει και η Νομαρχιακή Συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας στην Εύξη Νολέσχη Κοζάνης, όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που εκπροσωπούν φορείς. Δηλαδή, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, mm-hmm, Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι πρώην βουλευτές, τα επιμελητήρια. Είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο καλείται σήμερα να προγραμματίσει και να δημιουργήσει τις επόμενες δύο εβδομάδες τον τρόπο που θα κινητηθεί η οργανωμένη κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Καλά.